ομιλητής της σημερινής, του σημερινού session, του session 1, είμαι εγώ, όπου θα σας δώσω τον ορισμό της ασφάλειας, που ακούσαμε και πριν ασφάλεια, αλλά τώρα της ασφάλειας που η αγγλική ορολογία είναι το security. Πριν είδαμε για safety. Τώρα λοιπόν θα δούμε για θέμα ασφάλειας σε UAV. Αυτό αποτελεί προϊόν έρευνας ανάμεσα σε μένα που είμαι λέκτορας στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη και του φοιτητή μου Νικόλα Βούρδα που ανήκει στην ομάδα ασφάλειας, τη φοιτητική ομάδα ασφάλειας, είναι δευτεροετής φοιτητής που έχουμε μια ομάδα ασφάλειας για θέματα penetration testing σε διάφορα δίκτυα. Άρα λοιπόν, να δούμε τι είναι δοκιμή διείσδυσης, δηλαδή το penetration testing. Είναι η προσπάθεια να εισβάλλουμε σε ένα σύστημα. Και τι είναι το drone? Το drone βασικά είναι ένας υπτάμενος υπολογιστής. Άρα λοιπόν, ευπάθειες που συναντούμε στους υπολογιστές, βρίσκουμε και στα drones. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα θα σας δείξουμε γενικότερα πώς μπορούμε να επιτεθούμε σε ένα drone, αλλά και πώς μπορούμε εμείς, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν όλες αυτές οι ευπάθειες, να προφυλαχθούμε. Τα drones λοιπόν, ως πληροφοριακά συστήματα, ως συστήματα υπολογιστών, έχουν αδυναμίες. Οι αδυναμίες λοιπόν ορίζονται ως τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος που μπορούν να επιτρέψουν κάποιον να εισέλθει και να το χειριστεί με τρόπο όχι νόμιμο ή με τρόπο που δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία, με κάποια λοιπόν παραβίαση. Τα UAVs είδαμε τον ορισμό τι είναι, οπότε δεν χρειάζεται να δώσω περισσότερο βάρος, μόνο να πω ότι αυτό που ξέρουμε χρησιμοποιείται ένα ειδικό πρόγραμμα, ένα ειδικό software που βρίσκεται πάνω στο UAV, άρα λοιπόν κάποιος θα μπορούσε να επιτεθεί στο software. Είναι hardware και όλα στο UAV, δηλαδή έχει έναν μικροεπεξεργαστή, άρα λοιπόν κάποιος θα μπορούσε να επιτεθεί και σε επίπεδο υλικού. Και τέλος, το ότι χρησιμοποιείται ένα χειριστήριο εδάφους, τότε σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να κάνει επίθεση στο τηλεπικοινωνιακό πρωτόκολλο. Τα drones λοιπόν είδαμε τις κατηγορίες που υπάρχουν, οπότε πηγαίνω κατευθείαν στην ουσία. Η ασφάλεια λοιπόν των drones εξετάζεται σε αυτή την ομιλία ως προς τρεις κατηγορίες. Καταρχήν ως προς τη διαθεσιμότητα. Διαθεσιμότητα σημαίνει η εκτέλεση των εντολών από τον drone όταν στέλνονται από τον πομπό ελέγχου, από τον νόμιμο χρήστη. Αυτές οι τρεις κατηγορίες ασφαλώς είναι οι γνωστές κατηγορίες που υπάρχουν σε κάθε πληροφοριακό σύστημα. Άρα λοιπόν, ό,τι ισχύει στους υπολογιστές, ό,τι ισχύει στα δίκτυα, στους σερβερ, στους διακομιστές, ισχύει και στα drones και στα UAVs. Και μάλιστα, επειδή τα UAVs έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είναι ακόμα πιο ευπαθή και πιο εύκολα κάποιος να τα χρησιμοποιήσει με μη νόμιμο τρόπο. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι η διαθεσιμότητα. Το δεύτερο είναι η ακεραιότητα των δεδομένων. Τα δεδομένα δεν αλλοιώνται. Και σε ποια δεδομένα αναφερόμαστε? Αναφερόμαστε είτε στα δεδομένα ελέγχου, στα δεδομένα λοιπόν που είτε στέλνει κάποιος από το χειριστήριό του προς τον drone για να επιτελέσει κάποιες ενέργειες, είτε τα δεδομένα ενδεχομένως από τον drone προς το τηλεχειριστήριο, δεδομένα ίσως τηλεπισκόπησης, είτε βίντεο. Και το τρίτο θέμα είναι αυθεντικοποίηση, που σημαίνει ότι μόνο οι νόμιμοι χρήστες, αυτοί που έχουν το τηλεχειριστήριο και αυτοί που τους ανήκει το συγκεκριμένο drone, μπορούν να χειριστούν το UAV και όχι και κάποιος άλλος χρήστης. Τα σημερινά drones λοιπόν είναι, όπως είπα, υπτάμενοι υπολογιστές. Εμπεριέχουν ψηφιακά προγραμματιζόμενα συστήματα και ανήκουν στα ενσωματωμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Η δικιά μου ειδικότητα είναι αρχιτεκτονική ενσωματωμένων συστημάτων. Δηλαδή, εγώ σχεδιάζω ενσωματωμένα συστήματα και το υλικό και το hardware και το software. Βέβαια, όχι μόνο σε drones, σε οτιδήποτε από και rover έχουμε σχεδιάσει και βέβαια οποιοδήποτε άλλες κατασκευές που εμπεριέχουν μέσα software και hardware. Και βέβαια, όπως πρέπει να ισχύει, σε κάθε σχεδιασμό πρέπει να κοιτάμε το security, την ασφάλεια. Η ασφάλεια πια από τα websites μέχρι το κινητό μας, μέχρι οτιδήποτε, είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί. Να είναι, δηλαδή, να υπάρχει ασφάλεια κατά το σχεδιασμό. Security by design και όχι μετά ως κάτι επιπρόσθετο που το βάζουμε. Όσα ενσωματωμένα λοιπόν συστήματα, τα drones φέρουν τις ευπάθειες που συνδυνεύουν τα κλασικά ενσωματωμένα συστήματα.
Τα εσωματωμένα συστήματα είναι οτιδήποτε έχει hardware και software, οτιδήποτε έχει έναν επεξεργαστή που τρέχει ένα software για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης είναι και τηλεπικοινωνιακά συστήματα, γιατί η επικοινωνία δεν γίνεται με κάποιο καλώδιο ανάμεσα στο πομπό ελέγχου και στο UAV, οπότε είναι ευάλωτα και στις τηλεπικοινωνιακές επιθέσεις που γίνονται μέσω των RF. Άρα παραδείγματα επιθέσεων είναι ως προς τη διαθεσιμότητα, κάποιος κακόβουλος χρήστης μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην επικοινωνία του νόμιμου χρήστη με το UAV. Στην ακεραιότητα των δεδομένων, κάποιος κακόβουλος χρήστης μπορεί να στέλνει άλλες εντολές να εκτελεί το UAV ή ακόμα να τροποποιεί το βίντεο ή ακόμα και να διαγράψει το βίντεο και να τοποθετήσει κάποιο άλλο βίντεο stream που στέλνει το UAV. Και όταν θετικοποίηση, ένας κακόβουλος χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο βίντεο, δηλαδή να βλέπει το βίντεο που βλέπει το drone ή ακόμα και να πάρει τον έλεγχο του drone. Μια κλασική επίθεση, πιο απλή επίθεση, είναι, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι ένα κανόνι που πετάει κολοκύθες. Έτσι λοιπόν, αυτό το έχουν στην Αμερική που έχουν μια καλή σχέση με τις κολοκύθες, υπάρχει ένα κανόνι που ρίχνει drones και το έχει παρουσιάσει κάποιος. Ενώ επειδή τους αρέσουν και έχουν ιδιαίτερη αγάπη για τα όπλα και τις μεγάλες φάρμες, κάποιος που είδε ένα drone πάνω από το δικό του κτήμα, το κατέριψε. Βέβαια μετά έγιναν δικαστήρια εκεί πέρα, γιατί το drone ήταν ακριβό. Τα drone αυτά δεν είναι των 200 δολαρίων, είναι 2-3 χιλιάρικα. Οπότε μετά είναι σε δικαστήρια για το αν μπορεί κάποιος να καταρρύπτει τα drone που περνάνε πάνω από το σπίτι του. Βέβαια γίνεται ολόκληρη ιστορία, αυτό φαντάζομαι οι επόμενες διαλέξεις με θέματα νομικής φύσεως θα μας το ξεκαθαρίσουν. Τα drones λοιπόν, όπως είπα, περιέχουν πολύπλοκα ενσωματωμένα συστήματα. Για παράδειγμα, ένα δημοφιλές drone, το Parrot AR drone, που βλέπουμε τις φωτογραφίες με το πώς κάνουμε το dissecting αυτού του drone, έχει, εδώ πέρα βλέπουμε μία πλακέτα, ένα PCB που έχει κάποια ενσωματωμένα συστήματα. Είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα που έχει επεξεργαστή, έχει έναν επεξεργαστή ARM9, τον επεξεργαστή που έχουμε στα ίδια τα κινητά μας τηλέφωνα. Έχει μνήμη, το συγκεκριμένο drone, η έκδοση 1 έχει 128 MB RAM, οι Parrot 2 drone έχουν 1 GB RAM. Ασφαλώς έχουν τα διάφορα αισθητήρια, γυροσκόπια, κάμερα και ούτω καθεξής. Και από την πίσω πλευρά είναι εδώ που βλέπουμε η RAM, η low power RAM, η μνήμη του συστήματος. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι εκτελεί ένα λειτουργικό σύστημα. Όπως εκτελεί ο υπολογιστής σπίτι μας, όπως εκτελεί το smartphone που έχει Android, όπως εκτελεί κάποιες κονσόλες παιχνιδιών, όλα αυτά έχουν λοιπόν λειτουργικό σύστημα. Άρα λοιπόν κάποιος μπορεί να στοχεύσει, κάποιος κακόβουλος χρήστης, να στοχεύσει σε αυτό το λειτουργικό σύστημα. Ας δούμε όμως και τις συχνότητες επικοινωνίας. Οι πιο δημοφιλείς συχνότητες επικοινωνίας για τα FPV drones, το First Person View, δηλαδή που έχουμε το τηλεχειριστήριο με μια οθόνη που βλέπουμε ακριβώς ό,τι βλέπει το drone για να μπορούμε να το τηλεκατευθύνουμε με ακρίβεια εκεί που θέλουμε, ή ονομάζεται και RPV, Remote Person View, είναι οι εξής δύο. Είναι τα 2,4 GHz και 5,8 GHz. Αυτές οι συχνότητες, που μπορεί ίσως να το ξέρετε ήδη, είναι οι συχνότητες που έχουν τα σύρματα δίκτυα που το modem μας, το Ιντερνετ που έρχεται από το ADSL modem router, χρησιμοποιεί 2,4 GHz. Τα smartphones, τα δικά μας που έχουμε με το Wi-Fi, συνδέονται στα 2,4 GHz και προσφάτως βέβαια στα 5,8 GHz. Η πιο κοινή λοιπόν συχνότητα είναι τα 2,4 GHz, που σημαίνει ότι δημιουργούνται καταρχήν παρεμβολές με τα δίκτυα, τα κλασικά που βρίσκονται παντού. Και εδώ πέρα, εγώ που έκανα search εδώ πέρα, είδα 6-7 σύρματα δίκτυα υπάρχουν σε αυτό το χώρο. Και από την άλλη, τα 2,4 GHz σημαίνει ότι κάποιος πολύ εύκολα και από το δικό του λάπτοπ μπορεί να κάνει επίθεση σε ένα UAV. Όπως εδώ το λάπτοπ αυτό έχει μια Wi-Fi κάρτα στα 2,4 GHz με το κατάλληλο software. Αν κάποιος είχε drone που ήταν ευπαθές, γιατί δεν είναι όλα τα drone ευπαθείς αυτές τις επιθέσεις, δεν μπορούσαμε ακόμα και να το καταλάβουμε. Έχω ένα βιντεάκι στο τέλος που ελπίζω να το προλάβουμε να το δούμε. Για λόγους να μην έχουμε παρεμβολή, η άλλη συχνότητα που χρησιμοποιείται είναι τα 5,8 GHz. Στα 5,8 GHz υπάρχουν ήδη όμως περιφερειακά και κεραίες που μπορούμε να τοποθετήσουμε σε υπολογιστές ή υπάρχουν και αυτοί οι dual band routers που λέμε, που έχουν ήδη και αυτή τη συχνότητα, οπότε και εκεί κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εργαλεία επίθεσης στα 5,8 GHz. Υπάρχουν και άλλες συχνότητες, κυρίως για drones μεγάλων αποστάσεων, δηλαδή πάνω από 50 χιλιόμετρα, όπως 27 MHz, δηλαδή
μιλάμε πια για συχνότητες πολύ χαμηλές, 35 MHz, 50 MHz, 900 MHz. Επίσης, υπάρχει ξεχωριστό κανάλι για το βίντεο, υπάρχει ένα λοιπόν κανάλι για το control και ένα για το βίντεο. Το βίντεο είναι συνήθως 900 MHz, 1,2, 2,4 και 5,8. Βέβαια, κάποια στρατιωτικά UAVs χρησιμοποιούν και άλλες συχνότητες όπως 433 MHz ή 869 MHz. Άρα λοιπόν, τα UAVs είπαμε είναι ενσωματωμένα συστήματα, φορητά ενσωματωμένα συστήματα. Άρα ποιες είναι αυτές οι ευπάθειες που συναντάμε στα φορητά ενσωματωμένα συστήματα? Καταρχήν θέλουμε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ακούσαμε λοιπόν για ένα flight time 8 λεπτών, το πολύ 10 λεπτών. Αυτό σημαίνει ότι με τη μικρή μπαταρία λίπο που θα έχουμε, πρέπει να τροφοδοτούνται όλες οι λειτουργίες του UAV και κυρίως οι μότορες, που αυτοί είναι που καταναλώνουν και τη μεγαλύτερη ενέργεια. Άρα λοιπόν βάζουμε επεξεργασίες χαμηλών επιδόσεων. Δεν θα βάλουμε ένα IJ7 Intel, ας πούμε, στο UAV. Θα βάλουμε έναν R9 χαμηλής κατανάλωσης αλλά και χαμηλής αποτελεσματικότητας. Και τι σημαίνει αυτό, χαμηλής επεξεργαστικής δυνατότητας? Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βάλουμε μια κρυπτογράφηση δυνατή. Δεν θα βάλουμε μια κρυπτογράφηση AES256, το Advanced Encryption Standard δηλαδή. Θα βάλουμε χαμηλότερη κρυπτογράφηση. Χαμηλότερη κρυπτογράφηση σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο κάποιος να σπάσει αυτή τη κρυπτογράφηση. Επίσης, δεν έχουν σύνδεση με το ίντερνετ. Άρα τι σημαίνει, δεν γίνονται τακτικά ενημερώσεις. Έχουμε αγοράσει με τον drone από το μαγαζί, τρέχει μια έκδοση Linux, π.χ. 2 κάτι, μια παλιά έκδοση Linux. Κατά καιρούς βγαίνουν ευπάθειες για τις παλιές εκδόσεις. Αν ο υπολογιστής μας ήταν Linux στο laptop που συνδέεται στο ίντερνετ, κατεβάζει τις ενημερώσεις από το site, από το αντίστοιχο site και είναι ενημερωμένος και δεν έχει πρόβλημα. Όμως ένα drone δεν ενημερώνεται έτσι εύκολα. Και το δεν ενημερώνει σημαίνει ότι κάποιος που θα βρει την ευπάθεια, θα έχει τα εργαλεία λοιπόν, μπορεί να κάνει πιο εύκολα επίθεση σε αυτό εδώ πέρα το σύστημα. Και επίσης, όπως ακούστηκε και σε προηγούμενες ομιλίες, η χρήση των drones γίνεται από μη εξειδικευμένο προσωπικό και κυρίως από άτομα που δεν ξέρουν για θέματα ασφάλειας. Και ελπίζω με αυτή την ομιλία να καταλάβετε κάποια πράγματα για ασφάλεια, ώστε όσοι από εσάς χειρίζεστε UAVs να μπορείτε να προστατεύσετε λίγο καλύτερα τα UAV σας. Άρα λοιπόν, επειδή δεν είναι εξειδικευμένο προσωπικό, όχι τόσο προς το χειρισμό, αν π.χ. θα πετάει πάνω από πλήθος ή όχι, όπως ορίζεται από νομοθεσία που θα ακούσουμε σε επόμενη ομιλία, αλλά επειδή δεν είναι εκπαιδευμένοι σε θέματα ασφάλειας συστημάτων και τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή, ότι είναι ένας υπολογιστής, ότι πρέπει να γίνεται update ο υπολογιστής, ότι θα πρέπει τέλος πάντων να χρησιμοποιούμε κατάλληλο εξοπλισμό, ένα χειριστήριο π.χ. με δυνατό πομπό, ώστε να μην μπορεί κάποιος άλλος να το κάνει takeover κ.ο.κ. Οι δύο βασικές κατηγορίες των UAVs, που είναι ξαναλέω οι κατηγορίες που έχουμε στα φορητά ενσωματωμένα συστήματα, είναι δύο. Είναι η απομακρυσμένη επίθεση, που γίνεται μέσω των RF, μέσω των radio frequencies των τηλεπικοινωνιακών αυτών σημάτων, και θα το αναλύσουμε στις επόμενες διαφάνειες, και η φυσική επίθεση, physical attack. Αυτή η φυσική επίθεση πώς γίνεται? Είναι όπως με το κινητό. Πώς σας ξέρετε, το έχετε ακούσει, μην δώσετε το κινητό σας έστω και για 5 λεπτά σε κάποιον που δεν το γνωρίζετε, δεν τον εμπιστεύεστε, γιατί μπορεί να εγκαταστήσει κακόβουλο software, ένα Trojan, ένα δούριο ύπο, και μετά να τρέχει software, ένα λογισμικό που εσείς δεν θα το γνωρίζετε, αλλά αυτός θα μπορεί από μακριά όποτε θελήσει να το ενεργοποιήσει. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση π.χ. που εσείς αφήσετε τον drone σας για λίγα λεπτά κάπου και κάποιο hacker το πάρει, μπορεί να επέμβει μέσω του. Αυτό είναι ένας serial ακροδέκτης που επιτρέπει με ένα TTL USB περιφερειακό, με ένα laptop, συνδεόμαστε κατευθείαν πάνω στο drone και επειδή τρέχει Linux λειτουργικό σύστημα, διακόπτουμε το boot process και φορτώνουμε Trojan. Άρα μην το δώσετε ούτε για 5 λεπτά το drone σε κάποιον άλλο, γιατί μπορεί να βάλει software και μετά τον ενεργοποιεί όπως θέλει. Άρα λοιπόν, και επίσης τώρα αυτό τίθεται και ένα θέμα, γιατί κάποιοι από εσάς αγοράζετε π.χ. ένα drone από την Κίνα. Δεν ξέρω software τρέχει αυτό εδώ πέρα και έχει κατηγορηθεί ήδη, ας πούμε, για τα κλασικά, για τις π.χ. IP κάμερες που και αυτές έχουν Linux, και αυτές έχουν τέτοιες ευπάθειες, ότι έρχονται ήδη φορτωμένα με προγράμματα κατασκοπίας από την Κίνα. Και ισχύει αυτό. Άρα λοιπόν, πρέπει λίγο να το ψάχνετε περισσότερο από πού προμηθεύεστε τον εξοπλισμό σας. Τώρα, απομακρυσμένη επίθεση μπορεί να γίνει ασφαλώς με κάποιο ειδικό εξοπλισμό. Και τι είναι αυτός ο ειδικός εξοπλισμός? Εδώ πέρα έχω την πιο διαδεδομένη κεραία που έχουν αυτοί που επιτίθονται σε ασύρματα δίκτυα. Είναι μια κεραία αλφα USB. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν μπορεί να αναγνωρίζει το Linux σύστημα και μπορεί να γίνει μια επίθεση. Αυτό εδώ πέρα μπορεί να φτάσει ακόμα και 30 dB να εκπέμπει στα 2,8 GHz, που είναι πάρα πολύ δυνατό σήμα.
Και έτσι λοιπόν μπορεί κάποιος με μια υψηλή ενέργεια εκπομπής και υψηλή ευαισθησίας, γιατί δεν είναι μόνο να εκπέμπουμε δυνατά, θέλουμε και να λαμβάνουμε με υψηλή ευαισθησία, μπορεί κάποιος να επιτελέσει επιθέσεις που θα δούμε παρακάτω. Επίσης, εξοπλισμός αναλόγως στην περίπτωση είναι αυτά που λέμε τα SDR, Software Defined Radio. Είναι USB συσκευές που μπορούν να εκπέμψουν σε οποιαδήποτε συχνότητα θέλουμε εμείς. Βέβαια σε ένα εύρος. Σε ένα εύρος από κάποια MHz, π.χ. από 20-30 MHz μέχρι κάποια μπορεί 10-20-30 GHz, αναλόγως το SDR. Έτσι λοιπόν κάποιος με αυτό θα μπορούσε να το ρυθμίσει στη συχνότητα του συγκεκριμένου UAV και να μπορεί τουλάχιστον να μιλήσει τηλεπικοινωνιακά μαζί του, αλλά βέβαια υπάρχουν και τα επόμενα πρωτόκολλα του OSI που θα καθορίσουν κατά πόσο θα μπορέσει π.χ. να σπάσει κάποια κρυπτογράφηση ή όχι. Τι γνώσεις χρειάζεται κάποιος? Η γνώση που χρειάζεται καταρχήν είναι λειτουργικό σημάτων. Όλα αυτά τρέχουν Linux. Κάποιος λοιπόν πρέπει να είναι πολύ καλός γνώσης του λειτουργικού συστήματος Linux. Και βέβαια του embedded Linux, δηλαδή του Linux που είναι ένα πολύ μικρότερο σε μέγεθος Linux, που έχει π.χ. αντί για τα κλασικά προγράμματα έχει το BusyBox, για όσους ξέρουν, που αυτό σου δίνει πολύ, πολύ λιγότερα εργαλεία και δυνατότητες χρήσης. Εργαλεία όπως χαρτογράφηση δικτύου, Nmap είναι το Network Mapping, AirCrackNG είναι πρόγραμμα για να μπορεί κάποιος να βρει το κωδικό σε ένα κρυπτογραφημένο ασύρματο δίκτυο, CAT που χρησιμοποιείται για να σπάει τους κωδικούς, να τους βρει δηλαδή ποιος είναι ο κωδικός επικοινωνίας, γνώση προγραμματισμού, Python, Python παντού χρησιμοποιείται ακόμα και, και σε αυτές τις επιθέσεις, Embedded System on Chip, για παράδειγμα είπαμε ότι έχει ARM επεξεργαστεί, οπότε κάποιος που γνωρίζει να χειρίζεται Raspberry, BeagleBoard κτλ. Μπορεί να είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να κάνει μια επίθεση σε ένα UAV ή κάποιους μικροεπεξεργαστές όπως ο Arduino. Επίσης χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός όπως τα RF jammers, θα δούμε στη συνέχεια τι είναι αυτά εδώ πέρα, και πομπούς ή δέκτες για FPV. Υπάρχουν λοιπόν τα UAVs που χρησιμοποιούν κάποια πρωτόκολλα επικοινωνίας. Αναλόγως του UAV έχει και άλλο πρωτόκολλο επικοινωνίας, είναι ομάδες από πρωτόκολλα επικοινωνίας. Αυτό που ανακοινώθηκε πριν από 2 χρόνια, βρήκανε για το Mavlink. Είναι ένα πρωτόκολλο που έχουν τα drones όπως είδατε, το Parrot AR, R2Pilot κτλ. Αυτό λοιπόν είχαν βρει μια ευπάθεια που οδηγούσε σε αναγκαστική προσγείωση το UAV και το μόνο που απαιτούσε ήταν $100 εξοπλισμό που στο site, σε αντίστοιχα site αυτά εδώ πέρα, τα site λοιπόν της κοινότητας των security officers και βέβαια και security hackers μπορούμε να το πούμε έτσι, ανακοινώνονται πώς γίνονται αυτά. Δηλαδή κάποιος που το ψάξει, αν ψάξει αυτό το title θα το βρει κατευθείαν, λέει πάρε αυτόν τον εξοπλισμό, πάρε το πρόγραμμα και κάντο. Βέβαια, το καλύτερο είναι να το βρεις εσύ μόνος στο πρόγραμμα, το προγραμματίζεις, γιατί αλλιώς θεωρείσαι ένα script kiddie που απλώς εκτελεί κάποια scripted εργαλεία χωρίς να τα ξέρει τι κάνει. Φορητά υπεργαλεία επίθεση σε UAV είναι αυτά τα όπλα. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει πουθενά, βέβαια δεν τα έχω δει στην Ελλάδα ακόμα. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν κάνουν jamming, δηλαδή μπερδεύουν το UAV να μην δέχεται εντολές από το σταθμό ελέγχου. Έχουν αρκετές ώρες αυτονομία, είναι πολύ κατευθυντικές αυτές οι κεραίες, δηλαδή έχουν κάπου 20 με 30 μοίρες λοβό που στέλνουν τα κύματα. Εννοείται είναι τόσο κατευθυμένο, τόσο κατευθυντικό, που δεν μπορεί τελικά να λάβει σήματα από το σταθμό ελέγχου, το UAV, και αρχίζει και μπερδεύεται. Θα δούμε τι γίνεται όταν μπερδεύεται ένα UAV. Άρα λοιπόν αυτά είναι φορητά, τα έχουν εδώ πέρα και μάλιστα και οι Κινέζοι τα αυτά χρησιμοποιούν και έχει βγει νομοθεσία στην Κίνα. Αν πετάξει drone, αμέσως το καταρρύπτουν. Βέβαια, ένα τέτοιο όπλο κάνει περίπου 15.000 με $20.000. Οπότε πολλοί είναι αυτοί στα φόρουμ που λέμε, γιατί δεν παίρνει να το φέρει και να πυροβολά να το ρίχνει έτσι. Πιο εύκολα θα πέσει. Εντάξει, με αυτό εδώ πέρα το καταρρύπτουν, το ρίχνουν και μετά το εξετάζουν τι έχει μέσα αυτό. Μήπως έχει κάποιο κατασκοπευτικό software, μήπως κάτι άλλο. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός, ο φορητός. Επίσης υπάρχουν και σταθερά εργαλεία επίθεσης, όπως αυτή η πύργη που είναι αυτόματη τελείως, Anti-UAV Defense System της εταιρείας Blighter. Βέβαια λέμε τώρα ακριβώς εξοπλισμός, αλλά εντούτοις πρέπει να ξέρουμε τι υπάρχει. Αυτός με ανοιχτεύει μέσα σε 10 χιλιόμετρα ένα drone που έχει μέγεθος όπως βλέπετε 0,01 τετραγωνικά μέτρα, χρησιμοποιεί radar Doppler, το βρίσκει αυτόματα και το ρίχνει. Επίσης, τώρα πώς γίνεται το drone hack. Εδώ πέρα έγινε ένα Ιρανοί που είχαν καταφέρει να αναγκάσουν να προσγειώσουν ένα στρατιωτικό drone χωρίς να καταστραφεί. Το οποίο όμως και εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Και τι είναι ποιος αυτό ο κατάλληλος εξοπλισμός? Καταρχήν χρειάζεται να κάνουμε jamming, RF jam.
πουλείται εξοπλισμός στο ίντερνετ που κάνει jamming με κόστος κάπου ως 1.000-1.500 δολάρια. Κάποιος λοιπόν μπορεί να πάρει ένα jamming. Μπορεί, μόλις γίνει jamming στο UAV, αυτόματα αυτό επειδή έχει χάσει την επαφή με το control, με τον έλεγχο, αρχίζει να τοποθετείται σε back to home κατάσταση, δηλαδή επιστροφή στη βάση για να προσγειωθεί. Υπάρχει όμως άλλος εξοπλισμός που πουλείται και αυτός είναι πάλι στο ίδιο περίπου κόστος, που κάνει GPS spoofing attack. Δηλαδή του στέλνουμε συντεταγμένες, νομίζω ότι είναι Ελλάδος. Δηλαδή, ας πούμε, πετάει πάνω από την Αριστοτέλη και λέμε είσαι Αθήνα. Δηλαδή το πιστεύει αυτός, γιατί του στέλνουμε τελείως fake, spoofing δηλαδή, μηνύματα του GPS που βρίσκεται. Και στη συνέχεια αυτό, άμα του στέλνουμε spoofing κτλ., μπορούμε τελικά να το προσγειώσουμε εκεί που θέλουμε. Και πράγματι αυτό προσγειώθηκε σε ένα εχθρικό αεροδρόμιο που θεωρήθηκε ότι ήταν σε κάποιο φιλικό. Τώρα, αυτός ο εξοπλισμός υπάρχει. Μπορείτε να το αγοράσετε στο ίντερνετ. Βλέπετε, έχει πάρα πολλές κεραίες. Είναι πολύ δυνατός εξοπλισμός γιατί πρέπει να υπερκαλύπτει τα νόμιμα κύματα που έρχονται π.χ. από τους δορυφόρους για το GPS. Και θα μπορούσε λοιπόν με αυτό εδώ πέρα τον εξοπλισμό κάποιος, είναι και να το φτιάξει μόνος του. Υπάρχουν δηλαδή οδηγίες εδώ, how to create your signal jammer. Δηλαδή κάποιος που πιάνουν τα χέρια του με το hardware μπορεί να αγοράσει τον κατάλληλο εξοπλισμό και να κάνει jamming. Ή το πουλάνε έτοιμο, όπως αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα fence, το βάζεις στο κήπο σου και καλύπτει μια ασπίδα, σαν ασπίδα ώστε όταν ένα UAV πάει να περάσει από εκεί πέρα, τότε το ρίχνει. Δηλαδή το κάνει jamming και το προσγειώνει κοντά. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός. Το drone hijacking, λοιπόν, η αεροπειρατεία σε drone ονομάζεται και drone jacking, μια νέα έννοια, ένας νέος όρος. Και όπως έχει βγει και έχει πει η Intel, αναμένεται μια μεγάλη αύξηση των επιθέσεων σε drones. Επειδή είδαμε ήδη από την πρώτη ομιλία ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των drones, έχει ως συνέπεια να βλέπουμε συνεχώς drones να γυρίζουν γύρω μας, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν και πολλές περισσότερες επιθέσεις. Και μάλιστα, οι επιθέσεις σε UAV που παραδίνουν φορτία θα είναι και επικερδείς. Δηλαδή, φανταστείτε το Amazon που πάει να παραδώσει ένα πακέτο σε ένα μέρος, εσύ κάποιος ο hacker, το ρίχνει με το όπλο, πάει και παίρνει το πακέτο και φεύγει. Ακόμα και η πίτσα, ας πούμε, πίτσα ντόμινο με drones λέει, θα μοιράζει. Οπότε κάποιος που πεινάει ρίχνει ένα drone που έχει την πίτσα, την παίρνει και φεύγει, ας πούμε. Άρα λοιπόν θα γίνονται πολλές επιθέσεις. Και επίσης θα υπάρχουν και επιθέσεις σε drones της αστυνομίας. Γιατί και η αστυνομία έχει drones και ο στρατός έχει drones. Άρα λοιπόν σε μια πορεία που βλέπει κάποιος ένα drone θα μπορούσε να το πηχεί, να του κάνει jamming και να το ρίπει, να πέφτει, να το προσγειώνει. Και επιθέσεις επίσης σε UAV για τρομοκρατικές επιθέσεις. Τι εννοεί αυτό? Αυτό το πούμε, μπορούμε να κλέψουμε το drone κάποιου που είναι registered σε ένα συγκεκριμένο χρήστη. Και υπάρχει βίντεο που δείχνει πώς βάζει ένα πιστόλι πάνω στο drone και το κατευθύνει μετά και σκοτώνει κάποιον. Οπότε μετά θα δούμε ποιον είναι αυτό το serial. Αυτό το drone είναι του τάδε χρήστη, οπότε τον κυνηγάει μετά αστυνομία. Ή αν ένα drone, ας πούμε, που βρίσκεται πάνω από κάποιο πλήθος μαγνητοσκοπεί, κάποιος το κάνει drone jacking και το ρίχνει μετά πάνω στο πλήθος και κατηγορούν πάλι αυτόν που είχε το χειρισμό. Άρα λοιπόν είναι επιθέσεις που θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν. Τώρα υπάρχουν ευπάθειες του πρωτοκόλλου. Είπα πριν για το προηγούμενο πρωτοκόλλο και το DSM-2 έχει ευπάθειες. Παρουσιάστηκε πριν από λίγους μήνες στο PACTEC Security Conference. Πώς βρίσκεις το κλειδί κρυπτογράφηση? Είπαμε έχουν συστήματα με χαμηλό επεξεργαστή, χαμηλή κρυπτογράφηση, άρα εύκολα βρίσκει κάποιος το κλειδί. Και σημαίνει δηλαδή απομακρυσμένος έλεγχος του UAV από κακόβουλες χρήστες. Άρα λοιπόν, προκειμένου τώρα στα κλασικά drone, τα 2,4 και 5,8 που βρίσκουμε έξω. Είναι δύο ειδών επιθέσεις. Η UAV χωρίς κωδικό Wi-Fi, δηλαδή ενώ λέμε ότι πρέπει όλα να είναι ασφαλή, όλα κωδικό κτλ., υπάρχουν UAV που τα αγοράζετε κατευθείαν από το μαγαζί και δεν έχουν κωδικό καν. Τίποτα. Οπότε σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί να συνδεθεί στο UAV, να βγάλει τον νόμιμο χρήστη και να το πάρει. Να το πάρει και να το χρησιμοποιήσει ως δικό του. Δηλαδή προσοχή στα UAV, όταν πάρετε κάποιο UAV, να αλλάξετε το κωδικό. Να μην έχει τον προεπιλεγμένο κωδικό. Ενώ υπάρχουν και UAV που έχουν κωδικό στο δίκτυο Wi-Fi. Εκεί πέρα τότε για να γίνει, θέλει 4-5 βήματα για να γίνει, είναι τα κλασικά βήματα που γίνονται επιθέσεις σε ασήμαντα δίκτυα. Δηλαδή ενεργοποιούμε την καταγραφή πακέτων, γίνεται επιθέσεις de-authenticate για να πεταχτεί ο νόμιμος χρήστης έξω από το association που έχει με τον drone. Στη συνέχεια, μόλις ξανασυνδεθεί, γίνεται ανταλλαγή των πρώτων πακέτων του wireless που είναι το handshake του ασήμαντου δικτύου. Αυτό το handshake, τη χειραψία, αυτά τα λίγα byte έχουν τον κωδικό, αυτά θέλουμε να σπάσουμε. Αυτά λοιπόν το ανεβάζουν. Υπάρχουν cloud υπηρεσίες που ανεβάζεις το handshake και σε πληρώνεις 5 δολάρια και μέσα σε λίγη ώρα σου έρχεται ο κωδικός στο email. Οπότε εδώ τι σημαίνει, εξαρτάται τον κωδικό. Αν κάποιος βάλει 15 χαρακτήρες κωδικό, δεν θα το βρει. Αν όμως είναι τα τυπικά password που
που έχουμε τέλος πάντων με έρευνα βρει ότι είναι συνήθως 8 με 10 χαρακτήρες, βρίσκονται αυτό εδώ πέρα. Εδώ, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα από το πρόγραμμα Hascat που σας είπα, που δείχνει ότι για έναν κωδικό 10 αριθμών, κάποιος είχε βάλει λοιπόν ένα password 10 αριθμούς, για να βρεθεί θέλει 5 μέρες. Μέσα σε 5 μέρες λοιπόν μπορεί να σπάσει κάποιος κωδικός 10 χαρακτήρων. Και επίσης πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Κάποιος έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα, το Skyjack, το οποίο το φορτώνει στο δικό σου UAV και αυτό κάνει επίθεση σε άλλα UAV και τα κάνει drone jacking. Δηλαδή αυτό αφήνει ελεύθερο, γυρίζει, έχει την πόλη, βρίσκει ένα drone, του κάνει επίθεση με τα εργαλεία που είπαμε από πριν και το παίρνει και το χρησιμοποιεί για δικό του. Αυτό δηλαδή χρησιμοποιεί τα εργαλεία όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, απλώς είναι αυτόματα τελείως. Δηλαδή βάλτε στο drone σου και άστο να πάει να μαζέψει όπως λένε ένα zombie. Zombie drones στρατό, δηλαδή να είναι αυτό και να ακολουθούν από πίσω μερικά zombie drones. Οπότε, άρα προβλήματα στην εκτέλεση της εργασίας, άμα είπαμε από επιτυχία επίθεση, θα πρέπει να προσέξουμε, μπορεί να χάσουμε περιουσία, υλικό, δεδομένα, νομικά θέματα. Και θα κλείσω με τα συμπεράσματα. Τα UAVs είναι ευάλωτα λοιπόν σε πάρα πολλές επιθέσεις λόγω ενσωματωμένων και τηλεπικοινωνικών συστημάτων. Δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, απαιτείται εξειδικευμένη γνώση. Θα πρέπει όλοι οι χρήστες των UAVs να είναι ενημερωμένοι και να προσπαθούν να εγκαθιστούν κάθε ενημέρωση του λογισμικού. Και πρέπει να ξέρουμε ότι αν κάποιος έμπειρος κακόβουλος χρήστης ή οργανισμός με πόρους, resources, θελήσει να μας ρίξει τον drone, θα το ρίξει. Εδώ είναι ένα παράδειγμα που ένα 200 δολαρίων drone το εκατέριψαν με μία Patriot 3 εκατομμυρίων. Αυτά λοιπόν και μάλλον μετά στο διάλειμμα θα απαντήσω. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δασυγέννη. Τελειώνει αυτή η συνεδρία.